Τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις που παίρνουν τις ενισχύσεις που παίρνουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα οι αγρότες θα υπολογίζονται στον υπολογισμό των εισφορών προς τον ΟΓΑ, γιατί αυτό είναι το όλο ζητούμενο. Γιατί αν έχεις, ας πούμε, ένας αγρότης 5.000 ευρώ εισόδημα και άλλα 5.000 είναι από ενισχύσεις, θα υπολογίζεται το εισόδημα του ως 10.000 ευρώ. Με αυτό θα φορολογείται, με αυτό θα βγαίνουν οι εισφορές στον ΟΓΑ. Όπως ασφαλώς ξέρετε, με το νόμο 4172 του 2013 είχε θεσπιστεί από πλευράς της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, δεν το λέμε εμείς, υπάρχει σχετική εγκύκλιος από την πρώην γραμματέα εσόδων. Έμπαιναν για φορολόγηση, δηλαδή ως εισόδημα φορολογητέο, όλες οι ενισχύσεις, αποζημιώσεις. Και όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση που θα υλοποιούσε τη συγκεκριμένη ρύθμιση που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το ξέρετε, το καλοκαίρι του 2015 φέραμε σχετική ρύθμιση, μάλιστα συνέπεσε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαμε για τη ζάχαρη, μια μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε μια δραστηριότητα στην Ήπεθρο σε λειτουργία. Εκεί λοιπόν θεσπίστηκε ξεκάθαρα ότι ποσό μέχρι 12.000 ευρώ δεν υπολογίζεται ως φορολογητέα ύλη. Δηλαδή ποσό 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, περί αυτού του που σου πρόκειται, από τα 2,6 των κοινοτικών ενισχύσεων είναι εκτός φορολογητέας ύλης, που σημαίνει βεβαίως ταυτόχρονα και εκτός του εισοδήματος αυτού που μπορεί να υπολογιστεί. Γι' αυτό και είπε και προηγούμενα ο Υπουργός ότι 88% των αγροτών έχει εισόδημα κάτω από 5.000, βάζοντας μάλιστα ένα μέσο εισόδημα γύρω στα 2.500 ευρώ. Αυτό θα υπολογιστεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Απλώς αν μου επιτρέπετε να σας το διαβάσω, είναι στο άρθρο 54 του νομοσχεδίου. Οι εισφορές ορίζονται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, ακριβώς όπως τα είπε ο Υπουργός. Γιάννης Χρυσοβέργης από το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Αλεξιάδη. Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν φορολογικά και οι αγρότες όπως όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Και δώσατε και κάποιους αριθμούς. Εν τούτης ο αγρότης, μία στις τρεις χρονιές με έναν χοντρικό υπολογισμό θα δει την παραγωγή του να καταστρέφεται. Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν του ασφαλίζει την καταστροφή της παραγωγής λόγω καιρικών συνθήκων, ακριβώς γιατί είναι βεβαιότητα και όχι πιθανότητα. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι λόγος μιας κάποιας διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να είμαι και εγώ ειλικρινή. Σε χωριό μεγάλωσα. Δεν είμαι άσχετος με αυτά τα θέματα. Γνωρίζω πολύ καλά. Σε χωριό τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Ξέρω πολύ καλά τα ζητήματα των αγροτών. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει, υπόθηκε πριν από τον κύριο Αποστόλου και έχει αποδείξει μέχρι τώρα και την ευαισθησία που έχει σε αυτά τα ζητήματα. Άλλο πράγμα όμως είναι η ευαισθησία και η προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύσει και να δώσουμε κίνητρα διεύρυνσης πρωτογενής παραγωγής, να κρατήσουμε τους αγρότες στα χωριά τους, να βοηθήσουμε την πρωτογενή ανάπτυξη. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα είναι τα πλαίσια της συμφωνίας. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά κοιτάμε αυτά τα πράγματα να γίνονται με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και με την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης. Αναφέρθηκα κάποια νούμερα σε σχέση με τα θέματα φορολογίας αγροτών, διότι όπως σας είπα πολύ καλά, άλλο πράγμα είναι να επιβαρύνεις τον αγρότη που είναι σε ορεινές περιοχές και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν τα ζητήματα διαβίωσης του. Και εκεί πρέπει να τον απαλλάξεις και από φορολογικά βάρη που έχει σήμερα. Και αυτό θα γίνει όταν αλλάξουμε τα θέματα φορολογίας εισοδήματος, όταν προσδιορίσουμε ακριβώς την έννοια του αγρότη στη φορολογία. Σε αυτά είμαστε μπροστά. Και άλλο πράγμα αυτός, ο οποίος καλύπτεται με μια σειρά από στρεβλώσεις στο φορολογικό σύστημα και δεν πληρώνει φορολογικά αυτά που πρέπει να πληρώσει. Δεν έρχεται ούτε φορολογική καταιγίδα, ούτε χαράτσια, ούτε οτιδήποτε άλλο στους αγρότες. Κοιτάμε να κάνουμε το σύστημα πιο δίκαιο, πιο αναλογικό και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, τα επόμενα χρόνια να ξέρετε ότι μια μεγάλη κατηγορία των αγροτών θα ελαφρυνθεί φορολογικά.
Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι και οι δηλώσεις για το εισόδημα του 2015 με βάση τα ισχύοντα, που σημαίνει η ιδιαιτερότητα του αγροτικού χώρου αναδεικνύεται πολλαπλάσια. Από εκεί και πέρα, για τα επόμενα χρόνια έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολλά σενάρια. Δεν είναι της ώρας, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, που ουσιαστικά θα συνεχίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα την αναδεικνύουν. Όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, υπάρχει ο ΕΛΓΑ, επανεξετάζομαι όλο το οργανόγραμμά του, τον κανονισμό του, για να καλύψουμε όλη την αγροτική παραγωγή, αλλά θα διαφωνήσω μαζί σας το εξής. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα να μπει στο χώρο ασφάλισης αγροτικής παραγωγής. Άμα μείνουμε χαλαροί και το επιτρέψουμε να μπει μέσα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις της αντιμετώπισης της ασφάλισης με ιδιωτικονομικά κριτήρια θα δημιουργήσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον αγροτικό χώρο. Τι έσοδα αναμένει από την αύξηση των εισφορών τόσο στον αγροτικό τομέα, στους αγρότες, όσο και στους αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζω ότι η εισφοροδιαφυγή στον ΟΑΕ είναι 45% και στον ΟΓΑ 35%. Με δεδομένα τους αριθμούς που μας δώσατε, ότι το 88% των αγροτών δηλώνει κάτω από 5.000 και το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών κάτω από 10.000 και 2.500 μέσο όρο εισοδήματος, η αύξηση των εισφορών δεν αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω εισφοροδιαφυγή? Αντιθέτως, προσπαθούμε με την ενοποίηση των μηχανισμών ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων να αντιμετωπίσουμε την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Να ξεκαθαρίσουμε όμως από την αρχή ότι υπάρχει εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, το ξέρουμε. Πάνω από το 1/4 υπολογίζουμε ότι είναι οι απώλειες εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία από αυτούς που σκόπιμα εισφοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που απλώς δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους λόγω της κρίσης. Για αυτούς δεν μιλάμε για εισφοροδιαφυγή. Αυτή ήταν η προσπάθεια που κάναμε. Να ελαφρύνουμε το βάρος για αυτούς που έχουν εισόδημα από 12.000 ευρώ και κάτω και να το μοιράσουμε πιο πολύ σε αυτούς που ακόμα κάτι έχουν να δώσουν. Δεν έχουμε σκοπό να εξοντώσουμε τα ανώτερα μεσαία στρώματα ή τους πλούσιους ανθρώπους. Αλλά είναι λογικό σε ένα σύστημα που από το Σύνταγμά μας προβλέπεται η υποχρέωση κοινωνικής αλληλεγγύης στο άρθρο 25 να ζητάμε πιο πολλά από αυτούς που έχουν κάτι να δώσουν. Αυτός είναι ο προσανατολισμός της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Και προφανώς έχουμε προϋπολογίσει το τι περιμένουμε να πάρουμε και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τους αγρότες. Μάλιστα είναι καταγεγραμμένα στο κοινωνικό προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στη Βουλή, γιατί μέσω αυτής της αναπροσαρμογής των εισφορών συμπληρώνουμε και το στόχο του 1% προσαρμογής που μας έχει ζητηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως. Ότι έχουμε μια μνημονιακή υποχρέωση για συγκράτηση της δαπάνης που συμπίπτει με την αυτονόητη ανάγκη να μειώσουμε τα ελλείμματα των ασφαλιστικών μας ταμείων και δεν προσπαθούμε αυτή τη μείωση της δαπάνης να τη μετατρέψουμε σε υποβάθμιση των παροχών των συνταξιοδοτικών, αλλά να τη μοιράσουμε με ίδιο τρόπο ώστε να ελαφρύνονται οι αδύναμοι, να επιβαρύνονται λίγο πιο πολύ αυτοί που έχουν ακόμα τη δυνατότητα να εισφέρουν κάτι παραπάνω. Να προσθέσω κάτι και να υπενθυμίσω κάτι το οποίο υπάρχει στην νομοθεσία, αλλά συχνά δεν το ακούμε είτε σε ζωντανές συνδέσεις από τα μπλόκα, είτε σε διάφορες αναλύσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από τα έσοδα για να βγει το εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Δηλαδή, ό,τι έσοδα έχει ο αγρότης, αφαιρεί όλα τα έξοδά του, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από το 2013 σε νόμο και είναι σαφέστατο και το επαναλάβαμε σε εγκύκλιο του 2015, δηλαδή αγορές σπόρων, εωγνά, λιπάσματα, φάρμακα, καλλιεργητικές δαπάνες, άρδευσης δαπάνες, ημερομίσθια, κόστος καυσίμων, συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων, τόκους έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού και ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από τα έσοδα του αγρότη.
για να βγει το εισόδημα το οποίο θα μπει στη φορολογική δήλωση και να πληρώσει φόρο εισοδήματος. Αυτό λοιπόν να γίνει σαφές, διότι ορισμένες φορές ορισμένοι το αποκρύπτουν. Και επίσης, συγγνώμη που πέρα πάλι τον λόγο, πάλι στην κατεύθυνση που είπε ο Τρίφων, έχουμε και την συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 70 και 71 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος, που προβλέπει ότι αν πέσουν τα έσοδα τα καθαρά ενός ελεύθερου επαγγελματία ή αγρότη πάνω από 25%, μπορεί να μην πληρώσει προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Αυτό το λέω γιατί διάφοροι που βλέπουμε στις εφημερίδες, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας να θολώσει το κλίμα, να τρομάξει ο κόσμος και να υπάρξει παραπληροφόρηση, προσθέτουν εικονικά τις επιβαρύνσεις κατά την επιθυμία του συντάκτη τους, χωρίς να πάρουν υπόψη ούτε αυτό που είπε ο Τρίφωνας, ότι δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς αυτόματα μειώνει το φόρο, και επίσης αυτό που σας είπα για την προκαταβολή, που είναι βέβαια μια επιβάρυνση και για το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία και για του αγρότη. Ναι. Πετρόπουλος Ανδρέας, Έλληνα Αυγή. Στον κύριο Κατρούγκαλο θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν εξετάζει η κυβέρνηση μεγαλύτερη αυτοτέλεια του ΟΓΑ παρά την ένταξή του στο ενιαίο ταμείο. Το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές φορές. Η κατώτερη ασφαλιστική κλάση το 19 θα προσδιορίζεται στον κατώτερο σημερινό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη και θα είναι 82 ευρώ περίπου. Και τι θα γίνει με τις οικογένειες αγροτών που έχουν τρία ασφαλιστικά μέλη, τέσσερα ξέρω εγώ, με τρία μέλη ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Θέλουμε να εφαρμοστούν κατά το δυνατόν οι ίδιοι κανόνες στους αγρότες, για να έχουν και αυτοί ίδια σύνταξη με τους άλλους. Επομένως, προτάσεις που μπορούν να έχουν να δίνουν κάποια έμφαση στην ιδιαιτερότητα των αγροτών που είναι το χαμηλότερο εισόδημά τους, είμαστε διατεθειμένοι να τις δεχθούμε. Φτάνει να μην παραβιάζουν σε βάρος των αγροτών τον κανόνα της ισονομίας. Ως προς τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι προφανές ότι η ρύθμιση είναι διαρκής. Πάντοτε οι αγρότες, πάντοτε όσο διαρκεί αυτή η διαφορά, ότι έχουν μικρότερο εισόδημα από τους υπόλοιπους, θα έχουν μια χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση από αυτή των υπόλοιπων μη μισθωτών. Ακούγομαι παρόλα αυτά, έτσι δεν είναι? Κάτι γίνεται. Κάποιο κινητό. Προφανώς. Ωραία. Ως προς το ζήτημα αυτό το που θέσατε, άρα πάντοτε θα είναι στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, πάντοτε λοιπόν η κατώτατη ασφαλιστική κλάση για τους αγρότες, όσο διαρκεί η ελλειμματικότητά τους ως προς το μέσο εισόδημά τους, θα είναι έτσι ώστε να προστατεύονται. Είναι πολύ καλή ερώτηση και ήταν ένα από τα ζητήματα που χθες, όταν συναντήθηκα με την αντιπροσωπεία των αγροτών που κινητοποιούνται, το είχα σαν ανησυχία και τους καθησύχασα, γιατί προκύπτει από τον νόμο. Σας διαβάζω. Σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς, λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα. Αν λοιπόν για τον αγρότη, την αγρότησα και για τα τυχόν ενήλικα παιδιά μέχρι τα 25, που είναι στην αγροτική οικογενειακή εκμετάλλευση, ο νόμος εισάγει ένα τεκμήριο ότι έχουν την κατώτατη ασφαλιστική υποχρέωση. Ακριβώς για τον προφανή λόγο να μην επιβαρυνθούν πολύ. Μου ζήτησαν, και σε αυτό είμαστε ιδιαίτερα δεκτικοί, προβλέπεται από τον νόμο, ακόμα και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζουν την αγρότησα ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους μέσω του εργόσιμου. Γι' αυτό προβλέψαμε και μια νέα διαδικασία, με άλλο άρθρο, μια ξεχωριστή δυνατότητα. Είμαστε ανοιχτοί, όπως έχω πει πολλές φορές, σε κάθε πρόταση που δεν θα αναιρεί τα δύο βασικά στοιχεία. Την ισονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των πιο αδύναμων. Επομένως, δηλαδή, δεν τριπλασιάζονται οι εισφορές? Φυσικά και όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι για την τρίτη ασφαλιστική κλάση, το 17, υπάρχει μια διαφορά, μια απώλεια για τον αγρότη της τάξης του 129%, για αυτούς όλους, δηλαδή το 88%, όχι όλους, το 88% που έχουν το χαμηλό εισόδημα. Για την τέταρτη ασφαλιστική κλάση θα έχουν και κέρδος 38 ευρώ. Και η διαφορά με την επόμενη χρονιά, το 18, είναι 3%, δεν είναι θεαματική. Αντιλαμβάνομαι ότι και τα 129 ευρώ είναι λογαριασμός για ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί στην κρίση.
Δεν θα καταστραφεί όμως κανένα αγροτικό νοικοκυριό με 129 ευρώ το χρόνο. Και να σκεφτούν οι αγρότες μας ότι είναι για το συμφέρον τους να πάρουν τη σύνταξη την εθνική τα 384 και όχι τα 150 που είναι σήμερα. Τα οποία σας θυμίζω, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το 27 θα καταργηθούν. Δεν μπορούν να συνεχίζουν οι αγρότες να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εμείς θέλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν την ίδια μεταχείριση. Ονομάζομαι Σταύρος Παϊσιάδης από το site agrotipos.gr. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κατρούγκαλε, για να μιλήσουμε για κεντρικές στρατηγικές. Κεντρική στρατηγική της κυβέρνησής σας είναι να υπάρξει μια ισονομία στα φορολογικά και στα ασφαλιστικά όλων των επαγγελμάτων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κρατάνε ένα δίκτυο προστασίας για το συγκεκριμένο αγροτικό επάγγελμα με πολλούς όρους και φοροελαφρύνσεις. Αυτά εσείς δεν θέλετε να πάρετε αυτό το ρόλο σαν μετρητή, σαν παράδειγμα, δηλαδή άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μιλάτε με τους δανειστές? Ακούστε, ακριβώς αυτό κάνουμε. Ακούσατε ότι οι ενισχύσεις που παίρνουν οι αγρότες, που είναι σημαντικό κομμάτι του εισοδήματός τους, δεν υπολογίζονται ούτε στο φορολογητέο εισόδημα, ούτε σε εκείνο το εισόδημα που θα υπολογιστεί για την ασφαλιστική τους υποχρέωση. Και ενώ ξεκινάμε από τη βάση ότι δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας που να βγάζει λιγότερα από τον ανειδίκευτο εργάτη, που τον καιρό της κρίσης, και αυτό ξέρετε, είναι κρίση που μπορεί να αμφισβητηθεί, για να τον αγρότη πηγαίνουμε ακόμα παρακάτω. Αλλά πρέπει να έχουμε σαν κανόνα αυτό που είπα, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και αυτοί με τις μικρές δυνάμεις. Απλώς αυτοί που είναι πιο πολλές, πιο πολλά. Αλλά όλοι μας κάτι. Αυτό που αντέχουμε. Προς τον κύριο Κατρούγκαλο, Αμέλεια Αναστασάκη από το Μέγκα. Εσείς, Υπουργέ, μιλάτε για διορθωτικές αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις την ώρα που ο Γερούν Ντάισεμπλουμ από το Νταβός αναφέρει ότι η ελληνική πρόταση είναι σοβαρή, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Εσείς μιλάτε για ισονομία και δίκαιη κατανομή την ώρα που λέτε ότι κερδισμένοι από τη νέα μεταρρύθμιση θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. Δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Το σχήμα δεν είναι λίγο οξύμορο? Μισό λεπτάκι, γιατί μπερδέψατε δύο θέματα στην ερώτησή σας. Προφανώς η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς είναι σκληρή. Η βασική τους διαφορά είναι ότι θέλουν την κοινωνική ασφάλιση, όχι όλοι, αλλά ξέρετε, σκληρότερα από αυτούς, ξέρετε πού εννοώ. Να μοιάζει με την ιδιωτική. Ό,τι βάζει ο καθένας, αυτό να παίρνει. Εμείς λέμε ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι έτσι. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να βοηθά πιο πολύ τους αδύναμους. Και αυτό που έχω πει είναι ότι από τη μεταρρύθμισή μας και στους συναδέλφους σας του. Να σας το προαναγγείλω. Στους συναδέλφους σας του ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας, θα δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία που δώσαμε στους θεσμούστες, που βλέπουν πώς εξελίσσονται οι συντάξεις σε σχέση με το 38-63, τον ισχύοντα νόμο με τις περικοπές. Και εκεί θα φανεί ότι οποιοδήποτε ανήκει στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, που έχει καθαρό εισόδημα 1.000 ευρώ σήμερα, κερδίζει από τη μεταρρύθμισή μας. Κερδίζει και σε ό,τι αφορά τις εισφορές, κερδίζει και σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες συντάξεις. Και επίσης, αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής που σας δίνω, γιατί πράγματι τα 1.000 ευρώ δεν είναι πολλά. Όσο θα ανεβαίνει η οικονομία μας, ακριβώς επειδή η Εθνική Σύνταξη είναι συνδεδεμένη με την άνοδο του πλούτου της χώρας, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, θα ανεβαίνει και αυτή. Οι δανειστές μας έχουν άλλες ιδέες, τις οποίες τις αποτύπωσαν στο μνημόνιο. Σας είπα προηγουμένως ότι αν περιοριζόμασταν να εφαρμόσουμε το μνημόνιο με την καθαρά εισπρακτική και εν πολλής νεοφιλελεύθερη λογική του, δεν θα κάναμε καλό στην κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό κάνουμε τη μεταρρύθμιση. Για να εξουδετερώσουμε όσα μέτρα υπάρχουν στο μνημόνιο που δεν ταιριάζουν με τη δική μας λογική την κοινωνική, εξορθολογίζοντας ταυτόχρονα και το σύστημα. Δεν περιμένουμε επομένως μια εύκολη μεταρρύθμιση. Εμείς τους είπαμε ότι όλους τους προσωπικούς στόχους θα τους σεβαστούμε και τους έχουμε στείλει τα στοιχεία. Μας τα ζητάνε ξανά και ξανά και τα τσεκάρουν, αλλά έτσι είναι. Τη μαζεύουμε τη δαπάνη όπως πρέπει. Και δεν τη μαζεύουμε μόνο επειδή μας το ζητάνε, αλλά γιατί δεν μπορεί να ζήσει ασφαλιστικό σύστημα που έχει έλλειμμα 2% του χρόνου. Αλλά το κάνουμε με τρόπο που να προστατεύουμε τους αδύναμους, κρατώντας την ελπίδα ότι και οι σημερινοί νέοι θα πάρουν σύνταξη, και όχι οποιαδήποτε σύνταξη φιλοδόρημα, πραγματική σύνταξη.
ως προς τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ο καθένας πρέπει να πληρώνει. Αν τα είδατε σε ένα άρθρο που δημοσίευσα, το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 δίνουν σήμερα ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους. Στο 30% σήμερα. Αυτοί που βγάζουν 60.000 σήμερα δίνουν το 3% του εισοδήματός τους στις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι, αλλά Υπουργέ, επάνω... Αυτό το 3, μισό λεπτάκι, θα σας πω. Αν αυτό το 3 γίνει 6%, διπλασιάσουμε δηλαδή την ασφαλιστική εισφορά, αυτό που έχουν εισόδημα 50.000, θα δίνουν το 6% του εισοδήματός τους. Συγκρίνεται το 6 με το 30. Τη μεταβατικότητα είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τη δεχθούμε. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε τα συμφέροντα των πολλών και να μην καταστρέψουμε και τους λίγους. Δεν έχουμε σκοπό, το είπα πολλές φορές, να καταλήγουμε σε πατελώσματα ανεπιοικοί. Αλλά δεν είναι σωστό να προστατεύουμε κατά προτεραιότητα τους πιο αδύναμους και τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας. Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να σας πει, Υπουργέ, τώρα ότι ψάξτε και βρείτε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Δεν μπορεί να την πληρώνουν οι υπόλοιποι. Διότι αυτός που έχει εισόδημα κάτω μέχρι 10.000 ευρώ είναι στα όρια της φτώχειας. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και συγκρίνεται τώρα πώς αντιμετωπίσαμε εμείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το πραγματικό ζήτημα της φοροδιαφυγής. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατάργησε τα φορολόγητα των ελεύθερων επαγγελματιών. Με αυτόν τον τρόπο, ποιους κυρίους επιβάρυνε? Τους μικρούς. Γιατί αυτοί γλίτωναν από τα 5 χιλιάρικα. Αυτός που δηλώνει 60 δεν είναι στα 5 που σώζεται. Εμείς τι κάνουμε? Αντιστοιχούμε τη σύνταξη που θα πάρει κάποιος με το εισόδημα που δηλώνει. Στο παρελθόν μπορούσε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να είναι στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, γιατί δεν κοιτάζαμε τι λεφτά παίρνει, κοιτάζαμε απλώς πόσα χρόνια είναι στο επάγγελμα. Να πληρώνει λοιπόν την ανώτατη ασφαλιστική κλάση και να δηλώνει εισόδημα 6.000 το χρόνο. Αυτός τι σύνταξη θα έπαιρνε? Θα έπαιρνε σύνταξη 2.000 ευρώ, γιατί είχε λεφτά να πληρώνει την ασφαλιστική του κλάση και ταυτόχρονα μπορούσε να μην δηλώνει τα λεφτά του στην εφορία. Με τη δική μας μεταρρύθμιση, ακριβώς επειδή η σύνταξη θα είναι ανάλογη με το εισόδημα που έχεις, όποιος δηλώνει 6.000 εισόδημα, θα πάρει και σύνταξη ανάλογη με τα 6.000 εισόδημα. Όποιος δηλώνει 60.000 εισόδημα, θα πάρει σύνταξη 3.000. Έτσι βγαίνει με τα νούμερά μας. Γιατί έτσι πρέπει. Άρα, αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι σκοπός μας είναι να διασυνδέσουμε το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα. Όχι μόνο μέσω του μηχανισμού ίσπραξης των εισφορών, αλλά για να έχουμε συνείδηση φορολογική και ασφαλιστική. Να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κλέβουμε πια. Ξαναλέω, δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι κλέβουν. Η κατάσταση στον κλάδο που ξέρω καλά των δικηγόρων είναι μια κατάσταση που ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι προλετάριοι. Όποιος μου πει όμως ότι στον χώρο μου των δικηγόρων δεν υπάρχουν δικηγόροι που φοροδιαφεύγουν, να το κουβεντιάσουμε μετά. Κύριε Κατρούγκαλα, είπατε πριν ότι οι δανειστές μας... Συγγνώμη, Λιάνα Σπυροπούλα από Bild. Ότι οι δανειστές έχουν άλλες ιδέες τις οποίες αποτύπωσαν στο μνημόνιο. Η κοινωνία ήδη βράζει με αυτά που εσείς έχετε προτείνει και που ο κύριος Ντάισεμπλουμ, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, τα χαρακτήρισε ανεπαρκή. Τι θα κάνετε αν οι δανειστές επιμείνουν στις ιδέες τους, τις οποίες να υπενθυμίσω ότι έχετε υπογράψει και έχουν ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Καλά κάνετε να αντιπαραβάλλετε την κοινωνία και τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι με τη μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ που είχαμε τον Ιούλιο, πράγματι, αναγκαστήκαμε να βάλουμε στο μνημόνιο πράγματα που δεν είναι συμβατά με τη λογική μας. Ακριβώς όμως επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν είμαστε οι προηγούμενοι, αντί να εφαρμόσουμε το μνημόνιο κατά γράμμα, το εντάξαμε σε μια μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που έχει κοινωνικό πρόσημο. Αν περιοριζόμαστε να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, θα κόβαμε το ΕΚΑΣ. Τελεία. Εμείς πράγματι αυτή την υποχρέωση, επειδή είναι μέσα στο μνημόνιο, που δεν το ψηφίσαμε μόνο εμείς, το ψήφισαν και οι άλλοι, προχωρούμε στην αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη, που έχει τον ίδιο σκοπό, την προστασία των φτωχών συνταξιούχων από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Και, παραπέμπω σε αυτά που είπα ήδη για τη δαπάνη, μειώνουμε τη δαπάνη, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους αδύναμους και τα μεσαία στρώματα. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Ότι εμείς γράψαμε τον νόμο, δεν μας ήρθε μεταφρασμένος. Και ακριβώς αυτό το σέβονται και οι δανειστές. Σοβαροί είπαν ότι είναι η πρότασή μας. Στον γύρο που κάναμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εγώ και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μην πω για πρώτη φορά, αλλά σεβασμό
Με σεβασμό μας δέχθηκαν. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ακόμα και οι δανειστές, ακριβώς επειδή ορισμένοι από αυτούς είναι και εταίροι μας και στην Ευρώπη μπορούμε να συνεννοούμαστε με καλύτερο τρόπο, είναι δεκτικοί στις προτάσεις μας. Αλλά ξαναλέω, εμείς βασικά απολογούμαστε στον ελληνικό λαό και τα συμφέροντα τα δικά του θέλουμε να καλύψουμε. Κωστής Πλάντζος από το πρώτο θέμα. Κάτι καθαρά διαδικαστικό, αλλά πότε θα δούμε ή πότε θέλετε εσείς να καταθέσετε αυτό το τόσο καλό νομοσχέδιο για να το δούμε πλήρως σε λεπτομέρεια για να ψηφιστεί στη Βουλή. Και επειδή ίσως είναι πολύ άμεση η απάντηση, δηλαδή μια ημερομηνία μόνο, σχετικά με την εθνική σύνταξη. Εκείνο το άλλο που λέγαμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το έχουμε ξεχάσει? Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είδα σήμερα το ρεπορτάζ που έχετε από τις επαφές που έγιναν χθες με τα τεχνικά κλιμάκια. Με χαρά διαπιστώνω ότι ακολουθείτε τη βασική γραμμή της εφημερίδας σας να είναι η ναυαρχίδα της παραπληροφόρησης και να μην γράφει σχεδόν ποτέ την αλήθεια. Επ' ευκαιρία της ερώτησής σας να σας πω ότι όλα όσα γράφετε σήμερα στο ρεπορτάζ σας για αυτά που διαμήφθηκαν χθες είναι καθαρά ψεύδι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε από αυτά που γράφει σήμερα η εφημερίδα σας στο ηλεκτρονικό ρεπορτάζ. Ως προς την εθνική σύνταξη, σας είπα προηγουμένως. Ως προς το πότε θα κατεθεί το νομοσχέδιο, αφορά προφανώς την πορεία της διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο μέσα ενδεχομένως και στην ερχόμενη εβδομάδα. Επομένως, θα κατετεθεί. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα το προχωρήσουμε. Είναι ένα από τα μεγάλα βάρη που έχουν πέσει στους ώμους της Θεανόησης Φωτίου. Αν προσέξατε, το άρθρο 1 του νομοσχεδίου μας μιλάει για ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής προστασίας, στο οποίο εντάσσεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Ανδρέας Ξανθός κάνει πάρα πολύ δουλειά εκεί για την πρωτοβάθμια υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που ρυθμίζουμε τώρα, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Αλληλεγγύης, που είναι αυτό που δουλεύουμε και στη βάση του γενικού εγγυημένου εισοδήματος. Απλούστατα, οι δανειστές μας στο μνημόνιο μας έχουν οδηγήσει σε μια δύνατη υποχρέωση να καλύψουμε μια ανάγκη που θα έπρεπε εδώ και καιρό να την έχει καλύψει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, χάρη στις ευθύνες του παλαιοκομματισμού, που δεν έχει τέτοιο μηχανισμό εγγυητικό, χωρίς όμως να προβλέπουν τη δυνατότητα ενίσχυσης από άλλους πόρους. Αυτό είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και θα την αντιμετωπίσουμε φυσικά στο μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα θέματα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της φορολογίας δεν έχουν ερωτήσεις. Νομίζω ότι... Κάποιοι θα πούνε. Το καταλάβουν και οι αγρότες αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι στα θετικά της σημερινής συζήτησης. Γκαλονάκι από πρακτορειδήσεων Ινών. Σήμερα υπάρχει μια διαρροή. Όπως λέτε και εσείς, υπάρχουν πολλές διαρροές. Λοιπόν, που λέει ότι θα εξαιρέσετε τον ΟΓΑ από το ασφαλιστικό. Όχι. Σήμερα βγήκαν οι αγρότες, σήμερα το πρωί και το είπανε, το συντονιστικό. Το συντονιστικό έχει αυτή την πληροφόρηση και ότι θα εξαιρεθεί ο ΓΑ από το ασφαλιστικό. Και περιμένουν τις προτάσεις σας, ολονών σας, ποιες θα είναι αυτές οι προτάσεις εξαίρεσης. Χθες ρώτησα στο συντονιστικό, επειδή μου έλεγαν να μείνει ο ΓΑ όπως είναι, για να μην αυξηθούν οι εισφορές. Και τους ρώτησα, θα προτιμούσατε να μείνει ο ΓΑ όπως είναι, να πληρώνετε τις μισές εισφορές, να έχετε τη μισή εθνική σύνταξη και τις μισές παροχές από τους άλλους Έλληνες? Και μου απάντησαν οι περισσότεροι από αυτούς ναι. Πράγματι, επομένως, αυτή η συζήτηση έγινε. Αλλά δεν ήταν πρόταση δική μας. Ήταν μια ερώτηση. Θέλω να ανιχνεύσω το τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω επίσης ότι ήταν ουσιαστική κουβέντα. Καταλάβαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν επειδή πιέζονται από τα προβλήματα. Τους έπιαναν στα χέρια τους και δεν ήταν σαν τα δικά μου. Τι γη δουλεύουν αυτοί? Και επομένως η κουβέντα ήταν ειλικρινής. Η δική μου προσωπική άποψη, η κυβέρνηση θα εξετάσει αυτή την προοπτική. Είναι ότι θέλω τους αγρότες να είναι όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Να έχουν την εθνική σύνταξη που έχουν οι άλλοι Έλληνες. Αλλά αυτά τα θέματα είναι θέματα που ενδεχομένως θα εξετάσει η κυβέρνηση. Σας λέω τώρα την προσωπική μου θέση και τι κουβεντιάστηκε χθες. Ε,
Ανίτα Τριανταφυλοπούλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υποστηρίζετε ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει την προστασία των εισοδηματικά αδύναμων πολιτών. Με ποια οικονομικά στοιχεία τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη δέσμευση?